Σήμερα Κροατή μου γιορτάζει η Αγαθονίκη, η οποία ως αγαθή νίκη δεν πρόκειται να κάνει ποτέ. Έτσι είναι φτιαγμένο σε τούτο ο κόσμο. Επίση γιορτάζει ο Φλωρέντιο, η Φλωρεντία, και αυτά που εορτάζουν στι Ιταλικέ πόλει για σήμερα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωση και ελπίζω να μην εννοούν να πάθουμε μία για να τιμήσουμε την ημέρα. Όπω επίση είναι μια εντελώ ακατανόητη διεθνή ημέρα. Εκείνη τη μείωση των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή, τι, ότι θα μαζευτούμε όλοι μαζί και θα κάνουμε σπονδέ στο μανιτού να μην βρέξει καρικλοπόδαρα, θα πάρουμε τον νέο όλο να τον παρακαλέσουμε, ρέφιλε μην ξεφυσσά συνέχεια, ή θα στείλουμε επιστολή στον Εγκέλαδο να μην κουνάει τι τεκτονικέ κάθε φορά που έχει τα νεύρα του. Μνη στεί 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Ωραίου, με τριόφρονο ο Φίλιππος, συλλαμβάνονται ο Μέγα Διδάσκαλο με τριόφρονα Και, και χιλιάδε μέλη του τάγματο των Αιτών υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί. Λίγου μήνε αργότερα θα καούν στην πυρά. Πέρασαν ένα ζεστό χειμώνα τα γαλλικά σπιτικά εκείνη τη χρονιά, χάρη των Αιτών. Ήταν Παρασκευή και 13, και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Να ξέρει οπότε, Ακροατή μου, από εδώ και στο εξή, όταν συμπίπτουν Παρασκευή και 13 του μηνό, μην ομολογεί ότι είσαι αιρετικό, ίσω κάποιο πάρει πολύ ζεστά την παραδοχή σου. Σα σήμερα, το 1900. 2017, το θαύμα του ήλιου στη Φατιμά της Πορτογαλίας. 70.000 άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είδαν τον ήλιο να χορεύει αλλάζοντας χρώματα που πλημμύρισαν τον ουρανό. Το θαύμα αποδίδεται στην Παναγία, είδηση η οποία αποδεικνύει πως η μαζική χρήση βαρβιτουρικών προϋπήρξε του Woodstock και ότι ανάμεσα σε όλα τα θαύματα που θα μπορούσε να κάνει η θεομήτωρ διαλέγει διαρκώς κάτι εντυπωσιακά μεν ανούσια δε σαν να είναι του Αγίου Βαλεντίνου, α πούμε, ακροατή μου, τη κάνει δώρο 130 τριαντάφυλλα, δύο κουτιά μεγάλα σοκολατάκια και καινούριο σε όρουχα, αλλά το ίδιο βράδυ σε παίρνει ο ύπνο στον καναπέ. 14 Οκτωβρίου του 1923, η μεγάλη εθνοσυνέλευση τη Τουρκία κηρύσσει την άγκυρα πρωτεύουσα τη χώρα αντί τη Κωνσταντινούπολη. Τι λέτε καλή σοβαρά. Σαν σήμερα, το 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι τη Ουρουάη συντρίβεται στι Άνδη. Αρκετοί από του επιβάτε θα εντοπιστούν σόι 72 ημέρε και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Επιτέλους αναφώνησαν μέλη φιλή σε Αφρικανική σαβάνα αναγνωρίστηκε η κουζίνα μας παγκοσμίω. Το 2016 η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει ότι το Νόμπελ λογοτεχνίας θα απονεμηθεί στον Bob Dylan για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σπουδαίας παράδοσης του Αμερικανικού τραγουδιού. Και κάπω έτσι θα γίνει σαφέ πως η λογοτεχνία δεν είναι μονοδιάστατη συνθήκη ούτε τα Νόμπελ προνόμιο των ακαδημαϊκών. Και αυτά τα ολίγα είχαμε και για σήμερα, κορατή μου. Μέχρι την αυριανή μα περιδιάβαση στο πριν να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία, που ξέρεις μπορεί να είσαι εσύ ο μελλοντικός κάτοχος ενός Νόμπελ για όλους τους σωστούς λόγους, τους οποίους κακώς νομίζαμε λάθος.